Ο φάκελος της υπόθεσης της τυχερής δολοφονίας της Αμερικανίδας βιολόγου Σούζαν Νίτον τον Ιούλιο του 2019 έκλεισε και τυπικά μετά την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, με την οικογένεια της 60χρονης να δηλώνει πια δικαιωμένη. Οι γη της άτυχης γυναίκας, που αν και ταξίδεψαν στην Κρήτη, δεν βρήκαν τη δύναμη να παρακολουθήσουν την ακροαματική διαδικασία, σε συνέντευξή τους αναφέρθηκαν στην απόφαση του δικαστηρίου να κρίνει ένοχο τον κατηγορούμενο και να διατηρήσει τα ισόβια. Αν και η απώλεια της μητέρας μας με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο δεν πρόκειται να παλύνει ποτέ τον πόνο μας, εν τούτης νιώθουμε εν μέρει δικαιωμένοι τόσο εμείς όσο και ο πατέρας μας και η θεία μας από την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης να κατατάξει οριστικά στη φυλακή τον κατηγορούμενο. Η αδελφή της Σούζαν Νίτον, η οποία παρακολούθησε την ακροαματική διαδικασία, δήλωσε με την ολοκλήρωση της δίκης πως πλέον η ψυχή της Σούζαν Νίτον μπορεί να αναπαυθεί. I want to make sure that I'm here to see your justice system do what you all have done so far, which is to try to do the best you can to make sure this doesn't happen again to anyone else. Οι γη της Σούζαν Νίτον, Μαξ και Λουκ Χίμαν ευχαρίστησαν την τοπική κοινωνία και την αστυνομία που συνέβαλαν, όπως είπαν, στον εντοπισμό της μητέρας τους. Είπαν πάντως ότι δεν πρόκειται να επισκεφτούν ξανά την Κρήτη. Για τη μητέρα μας η Κρήτη ήταν ένα από τα πιο όμορφα μέρη που αγαπούσε. Για εμάς πλέον έχει συνδεθεί με το πιο αποτρόπαιο πράγμα στη ζωή μας και δεν πρόκειται ποτέ να ξαναέρθουμε. Αλλά και πάλι να ευχαριστήσουμε τους κρητικούς που βοήθησαν στον εντοπισμό του πτώματος της μητέρας μας και στην εξιχνίαση της δολοφονίας της, αλλιώς πιστεύουμε ότι ακόμη δεν θα την είχαμε βρει. Θέλω να μεταφέρω τις ευχαριστίες της οικογένειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από τα παιδιά της που ζουν εκεί και τον σύζυγό της προς όλους τους κρητικούς. Για κάθε άνθρωπο που βοήθησε με τη δύναμή του να βρεθεί το πτώμα της Σούζαν Νίτον και να ανοίξει αυτή η δικαστική ιστορία για την επιτέλους αποκατάσταση της ψυχής της και την ηρεμία εκεί που βρίσκεται μετά τη δικαστική αυτή λήξη της υπόθεσης σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι το μικτόρικο το εφετείο Κρήτης έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 32χρονο κατηγορούμενο, διατηρώντας την ποινή που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα. Ισόβια για την ανθρωποκτονία από πρόθεση, 13 χρόνια για τον βιασμό και 3 μήνες για οπλοκατοχή.